Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ενώπιον του ανακριτή ζήτησε και πήρε ο 33χρονος υπήκοος Αλβανίας που το πρωί της Πέμπτης χτύπησε στο κεφάλι με ένα σκερπάν 39χρονο κάτοικο Ακουμίων του Δήμου Λάμπης. Το θύμα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Χανίων, ενώ μετά τη χειρουργική επέμβαση την οποία επευλήθη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ένας 33χρονος υπήκοος Αλβανίας απρόκλητα χτύπησε ένα κάτοικο του Δήμου Λάμπης στο κεφάλι με ένα οικοδομικό εργαλείο, σκεπάρνη συγκεκριμένα. Μέχρι τώρα δεν ξέρουμε τους λόγους για τους οποίους επετέθη αυτός ο άνθρωπος έτσι εντελώς απρόκλητα. Ερευνώνται όμως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέστηκε αυτή η πράξη. Ο παθόν είναι στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται. Το περιστατικό της απόπειρας ανθρωποκτονίας εις βάρος του 39χρονου έχει προκαλέσει την οργή των κατοίκων του χωριού του Δήμου Λάμπης, οι οποίοι μόλις πληροφορήθηκαν το γεγονός έσπευσαν αρχικά στο αστυνομικό τμήμα Σπηλίου και στη συνέχεια στην αστυνομική διεύθυνση Ρεθύμνου, όπου επιτακτικά ζητούσαν την παραδειγματική τιμωρία του δράστη και την απομάκρυνση όλων των αλλοδαπών από το χωριό τους. Όχι, δεν θα έλεγα ρατσιστικές διαστάσεις. Οι κάτοικοι του Σπηλίου ήρθαν εδώ προκειμένου, τέλος πάντων, να δουν ποια είναι η εξέλιξη στην προανάκριση και να ενημερωθούν τόσο οι συγγενείς αλλά και άλλοι κάτοικοι εκεί του χωριού που ενδιαφέρθηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστης και θύμα γνωρίζονταν εξόψιος χωρίς να έχουν διαφορές. Ο 33χρονος που διαμένει τα τελευταία 2 χρόνια στο χωριό πήγε στην οικοδομή που εργαζόταν το θύμα και πριν εκείνο προλάβει να αντιδράσει, το χτύπησε 3 φορές στο κεφάλι με αποτέλεσμα το θύμα να πέσει αιμόφυρτο στο έδαφος. Ο δράστης έφτασε γρήγορα στο αστυνομικό τμήμα Σπηλίου, ενημερώνοντας τους αστυνομικούς ότι μόλις είχε σκοτώσει τον 39χρονο άντρα. Ο δράστης μάλιστα φέρεται ήδη να έχει ζητήσει ψυχιατρική εξέταση, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αντιπίνων σε περίπτωση δυσάρεστης εξέλιξης στην υγεία του θύματος.